Εγώ δύο λόγια θα σας πω γιατί αυτό το βιβλίο. Γιατί το έγραψε αυτό το βιβλίο ένας πολιτευόμενος και ένας άνθρωπος που δεν είναι ιστορικός, δεν είμαι, εγώ είμαι δικηγόρος και δημοσιογράφος. Το έγραψα πολύ απλά γιατί πίστευα ότι δεν είχα το δικαίωμα να κρατήσω για τον εαυτό μου κάποια πράγματα, θα ήταν πολύ εγωιστικό, ξέρετε, όλα αυτά να είναι κλεισμένα σε ένα σεντούκι και να μην είναι, μπορεί κανείς να τα κοινωνήσει, εννοώ, όχι τα δικά μου, όχι αυτά τα οποία γράφω εγώ, αυτά τα οποία έγραψαν εκείνοι, τότε στα χρόνια του αγώνα. Γιατί αυτό το βιβλίο μιλάει για το ρόλο του τύπου στα χρόνια του μακεδονικού αγώνα και βέβαια, ξέρετε, είπε ο Γιώργος, η ιστορία δεν είναι επίκαιρη, αλλά είπε ο Γιώργος ότι η ιστορία συνεχίζει, είναι αένα, είναι όπως και το νερό, έχει μια ροή και γράφεται. Και άκουσα προηγουμένως, όταν προσφώνησε το Σεβασμιότατο, εσάς Σεβασμιότατε, ο κύριος Καρακοστάνογλου, σας προσφώνησε με τον τίτλο Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα. Ξέρετε, εμείς οι Έλληνες έχουμε το προνόμιο, είμαστε φτωχός λαός. Περνάμε πολύ ζώρικα, πολύ δύσκολα, αλλά έχουμε το προνόμιο να γεννιόμαστε μέσα στην ίδια την ιστορία. Η κοιτίδα της ιστορίας έχει τη μια βάση της εδώ, στην Ελλάδα. Και να μην ξεχνάμε το Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα. Γιατί το λέμε? Γιατί τότε, στα 1453, ο Πατριάρχης μας έγινε ο Πατριάρχης του Γένους και παράλληλα ένωσε στο πρόσωπό του με τα προνόμια που είχε δώσει τότε ο Πολιορκητής, ο Μωάμεθ ο Δεύτερος, την εκκλησιαστική και την κοσμική εξουσία. Το Δεσπότης, λοιπόν, βγαίνει από εκεί. Ο Δεσπότης ήταν αυτοκράτορας. Ο πνευματικός ηγέτης ήταν ο Πατριάρχης. Στο υπόδουλο γένος ενώθηκαν αυτά τα δύο και έτσι, λοιπόν, πια από τότε και η ανάμνηση μιας ιστορίας που ξεκίνησε να γράφεται στα 1453 και που συνεχίζεται να γράφεται στις μέρες μας σε όλους αυτούς εδώ τους τόπους, εμείς χωρίς να το καταλαβαίνουμε κοινωνούμε τα ίδια άχαρτα μυστήρια της ιστορίας, εννοώ. Προσφωνούμε με τον ίδιο τρόπο που προσφωνούσαν εκείνοι οι πρώτοι Έλληνες μετά την άρρωση τους επισκόπους μας με τον ίδιο τίτλο «Σεβασμιότατε, Πάτερ και Δέσποτα». Γιατί ακριβώς αναγνωρίζουμε στο πρόσωπό του αυτό, το δεσπότη του γένους, το δεσπότη του έθνους μας. Και θα σας πω μια πολύ γρήγορη ιστορία ως βουλευτής. Είχα βρεθεί στη Σόφια και μας είχαν καλοδεχθεί συνάδελφοι Βούλγαροι. Το βράδυ, λοιπόν, μετά από μια συνάντηση που είχαμε επίσημη, Μιχάλη στα χρόνια τα παλιότερα, βρεθήκαμε και είχαν την αυρότητα, την καλοσύνη να μας καλέσουν σεβασμιότατε για ένα ποτήρι κρασί οι συνάδελφοί μας από το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο. Μέσα, λοιπόν, στην χαλαρότητα των στιγμών, αρχίσαμε να κάνουμε και πιο προσωπικές αναφορές και συζητήσεις. Μας ρώτησαν, λοιπόν, εσείς πώς μεγαλώνετε εκεί στην Ελλάδα? Και ούτε λίγο ούτε πολύ τους είπαμε ότι υπάρχουν οι μύθοι οι οποίοι τρέφουν την ψυχή μας και ότι αυτός ο λαός μέσα από αυτούς τους εθνικούς μύθους, μέσα από την ιστορία του δηλαδή, πραγματικά πορεύεται. Τους είπαμε, λοιπόν, ότι εμείς μεγαλώσαμε το πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας και πάλι δικιά μας θα είναι η πόλη, λέγοντας ότι οι γιαγιάδες μας μάθαναν πάντοτε ότι αυτό το Βυζάνιο, αυτή η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, μπορεί να καταλήφθηκε κάποτε από τους Οθωμανούς, δεν έπαψε όμως ποτέ να είναι μια πόλη ελληνική. Και όταν τους το ρωτήσαμε το αντίστοιχο, εσύ πώς μεγαλώνετε, ξέρετε τι μας είπαν? Με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου του 1878, το όνειρο της Μεγάλης Βουλγαρίας, η συνθήκη που υπεγράφει με την επιβολή της ρωσικής δύναμης, όταν η Ρώσια φτάσει έξω από την Κωνσταντινούπολη στο προάστιο του Αγίου Στεφάνου, εκεί που είναι το αεροδρόμιο της πόλης μας, το ελληνικό, και αυτό το λέμε Αγίου Στέφανο, ελληνικό προάστιο, και τότε εκεί οι Οθωμανοί παραδόθηκαν και ζήτησαν ανακοχή ανεφόρων και τους είπαν τι θέλετε. Και οι Ρώσοι ζήτησαν να κάνουν όνειρο, το όνειρό τους πραγματικό ήταν να βγούνε στη θάλασσα, στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Έτσι, λοιπόν, ζήτησαν υπογραφή η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, δίνοντας στη Βουλγαρία όλα τα εδάφη της Μακεδονίας, σχεδόν όλα εκτός από τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη,
μια συνθήκη που ευτυχώς για τον ελληνισμό δεν ίσχυσε ποτέ. Κι όμως αυτό είναι το εθνικό όνειρο για κάποιους ακόμα νοσταλγούς. Γι' αυτό σας λέω ότι η ιστορία είναι ζωντανή και γράφεται στις μέρες μας. Και γράφεται γιατί μέσα στην παρουσίαση που έκανε ο κύριος Καρακοστάνοβλου, σας είπε για μια συνάντηση, ξέρετε, ο Παύλος Μελάς σκοτώθηκε, ο πρωτεργάτης του Μακεδονικού Αγώνα, αυτή η συμβολική, εμβληματική μορφή, στα 1904, στο χωριό Στάτη, στα Επάνω, στις 13 Οκτωβρίου με το παλιό ημερολόγιο, και στα 1995, σχεδόν έναν αιώνα μετά, στην Αθήνα, μέσα από έναν συγγενή της οικογένειας των Μελάδων, κανονίστηκε μια συνάντηση να πάνε να δω την κόρη του Παύλου Μελά, τη θρηλυκή Ζέζα. Ο Παύλος Μελάς, όπως ξέρετε, έδρασε στη Μακεδονία με το ψευδώνυμο Καπτάν Μίκη Ζέζας. Μίκης ο Μιχάλης ο γιος του και Ζέζα η Ζωή η κόρη του. Πήρε λοιπόν το όνομα των παιδιών του. Και έτσι δρούσε ως καπετάνιος εδώ πάνω στο λίγο χρόνο που πρόλαβε να δράσει, αλλά με την τεράστια έτσι συμβολή και προσφορά του στην υπόθεση την εθνική και την απελευθέρωση Μακεδονίας. Έναν αιώνα λοιπόν μετά ήταν συγκλονιστικό, ξέρετε, όταν πατούσα το κουδούνι, έγραφα από κάτω Γιώργο Ιωαννίδου και λέω, άραγε, πόσες χιλιάδες άτομα περνάνε, είναι στην οδό Μιχαλακοπούλου αυτό το σπίτι, λίγο πιο πάνω από το Χίλτον στην Αθήνα. Χιλιάδες αυτοκίνητα και χιλιάδες πεζοί κάθε μέρα. Κι όμως, πόσοι ξέρουν ότι πίσω από αυτό το όνομα κρύβεται ένα πρόσωπο που δεν ξέρει μόνο πολύ καλά την ιστορία, που γνώρισε από κοντά την ίδια την ιστορία, γιατί η Ναταλία Μελά γεννήθηκε, η Ζωή Μελά γεννήθηκε στα 1897, ο Παύλος ο Μελάς σκοτώθηκε στα 1904, ήταν 7 ετών και θυμόταν, είχε μνήμες από τον πατέρα της. Δεν ήταν απλώς ότι ήταν ένα βρέφος που δεν γνώριζε τον πατέρα και μάλιστα μου περιέγραφε τον ίδιο τον Μελά, μου λέει, παιδί μου, ο πατέρας μου και σήμερα ζούσε, ήταν ένας πολύ ψηλός άντρας. Θυμάμαι, λέει, στο σπίτι μας στην Κηφισιά, η μάνα μου έπλεκε η Ναταλία και ήμασταν εμείς με το Μίκη και παίζαμε και ακούγαμε τις οπλές του αλόγου του. Έρχονταν ως αξιωματικός, έρχονταν οι αξιωματικοί, έρχονταν λοιπόν και ο Μελάς ο αξιωματικός και ακούγαμε τις οπλές του αλόγου, τρέχαμε έξω και κατέβαινα από το άλογο, ξεπέζευε ο πατέρας μας και για να μας αγκαλιάσει έκανε ένα πολύ βαθύ κάθισμα για να φτάσει στο ύψος το δικό μας. Σας λέω τώρα, σκεφτείτε ότι ένα 7χρονο κορίτσι με έπαιρνε και με στριφογύριζε γύρω-γύρω και δεν θα ξεχάσω, όταν έσκυψα σεβασμένο της φιλής το χέρι, το απεισυνασμένο χέρι, γερόντισα τότε, ήταν το 95, γύρω στα 98 χρόνια, μια φοβερή διάρκεια, δεν έβλεπα όμως καλά, μου λέει, κύριε Γιουλέκα, βλέπω το περίγραμμά σας, αλλά δεν μπορώ να σας διακρίνω. Η διάρκεια όμως ήταν εκπληκτική και όταν έσχισα να τις πιάσω και να τις φιλήσω το χέρι, τότε πιάνοντας τις φλέβες της, κατάλαβα ότι έναν αιώνα μετά υπήρχε ένας άνθρωπος ακόμη στη ζωή, στις φλέβες του οποίου κυλούσε το αίμα του ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα, του Παύλου Μελά, που μπορούσε από πρώτο χέρι να μεταφέρει πληροφορίες για την ίδια την ιστορία. Αυτό λοιπόν δεν είχα το δικαίωμα, όπως και κάποια άλλα, να τα κρατήσω. Και δεν θα ξεχάσω επίσης για το πώς διδάσκει την ιστορία στην Ελλάδα, αυτό έχει σχέση. Όταν τη ρώτησα, λέω, κυρία Μελά, πώς νιώθετε που είστε η κόρη του Παύλου Μελά, μου λέει, παιδί μου, εμείς δεν κάναμε κάτι, ό,τι έκανε, τα έκανε εκείνος, ο πατέρας μας. Και του λέω, ναι, αλλά είστε εσείς που φυλάσσετε αυτή τη μνήμη μέσα στην οικογένειά σας, την ιστορία. Και γύρισε και μου είπε, πάει καιρός πια που δεν δηλώνω ότι είναι η κόρη του Παύλου Μελά. Έκπληκτος τη ρώτησα, γιατί, κυρία Μελά. Λέει, παιδί μου, γιατί οι νεοέλληνες δεν ξέρουν ιστορία. Και μου αφηγήθηκε ένα περιστατικό, είχα πάει για κάποια στιγμή να πληρώσω ένα λογαριασμό. Και όπως ήταν οι θηρίδες γεμάτες από κόσμο, μία θηρίδα ήταν κενή. Πήγα λοιπόν εκεί στον υπάλληλο, έδειξα το λογαριασμό και ρωτώ, μπορώ σας παρακαλώ να πληρώσω αυτό το λογαριασμό. Ο υπάλληλος πήρε το λογαριασμό, λέει, να δώστε, κυρία μου, να το δω. Διαβάζει Ζωή Παύλου Μελά. Λέει, έχετε κάποια σχέση με τον Παύλο Μελά. Εγώ λοιπόν τον θόρυσα, μου αφηγήθηκε και γερόνισα, ναι, είμαι η κόρη του. Και γυρίζοντας περήφανος, το έκανε από αγνή διάθεση αλλά από επαντελή έλλειψη ιστορικής γνώσης, σηκώθηκε όρθιος, κρατώντας και κραδένοντας το λογαριασμό,
και φώναξε μέσα εκεί ενθουσιωδώς όλο το πλήθος που ήταν των πελατών. Κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας την κόρη του Παύλου Μελά, που μαζί με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στα 1821 ελευθέρωσαν τη Μακεδονία. Άρπαξα, μου λέει, παιδί μου, ντροπιασμένη το λογαριασμό και έφυγα γρήγορα από εκεί, γιατί ένας νεοέλληνας δεν ήξερε καν ότι ο πατέρας μου έπεσε έναν αιώνα μετά από την ηρωική δράση του γέροντου Μωριά, του Θοδωρή του Κολοκοτρώνη. Όπως ειλικρινά δεν θα ξεχάσω τις επαφές που ως δημοσιογράφος πρόλαβα και έκανα με μακεδονομάχους, οι οποίοι μου μετέφεραν έτσι τον παλμό εκείνων των γεγονότων. Ήταν ένας γέροντας 105 ετών, ο Χρήστος Παπαντονίου, που δεν το ξεχάσω, φορούσε τον ντουλαμά, τον ιστορικό ντουλαμά. Ήταν και ο πατέρας του ιερέας, σεβασμιότατε, ο Παπαουζούνης, και μάλιστα ήταν στην περιοχή του Πενταλόφου της Θεσσαλονίκης, τον πλησίασαν οι Βούλγαροι και του είπαν θα έρθεις με την εξαρχία, τη Βουλγαρική Εκκλησία και θα σου δώσουμε λέβα, πολλά λέβα. Και ο πατέρας μου, λέει, έξυπνος, του ζήτησε λίγο χρόνο τους Βουλγάρους, αφήστε με λίγο να αποφασίσω. Πήγε, βρήκε το δεσπότη της Θεσσαλονίκης και του ζήτησε να τον μεταφέρει και το μετέφερε στο Χαρμάνκιοι, πιο εδώ στη Θεσσαλονίκη, για να φύγει από την περιοχή εκείνη, φυσικά μένοντας πιστός στο Πατριαρχείο, γιατί τότε, ξέρετε, χώριζαν τους κατοίκους της Μακεδονίας σε πατριαρχικούς και σε εξαρχικούς. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός ήταν συγκλονιστικό, με ένα μπαστούνι, φορώντας τον ντουλαμά και τα τσαρούχια, όταν τον ρωτούσα αν σήμερα η πατρίδα σας καλέσει, κύριε Παπαντονίου, και πάλι χτυπούσε τον μπαστούνι κάτω και με μια έτσι φροντερή φωνή έλεγε θα πάω ξανά με τα τσαρούχια, θα πάω εκεί. Ήτανε, ξέρετε, αυτό το οποίο έχουμε όλοι μέσα μας, ορισμένα γεγονότα γράφονται στην καρδιά μας και στο μυαλό μας τόσο έντονα που τα ζούμε συνεχώς και κάθε φορά που τα φυγούμαστε νομίζουμε ότι τα ξαναζούμε. Το έχω ζήσει αυτό και με παλικάρια του 40. Γέροντες, λευκασμένοι γέροντες από τα χρόνια που όταν μιλούσαν για τα γεγονότα εκεί πάνω στον πόλεμο, τα μάτια τους βγάζανε φωτιά, ξαναγίνονταν τα λιοντάρια και ζούσανε στιγμές συγκλονιστικές ξανά, αφηγούμενοι όλα αυτά. Ήτανε συγκλονιστικές μαρτυρίες και μια ακόμη μαρτυρία έτσι, και δεν θέλω να σας κουράσω, δύο-τρία πράγματα θα σας πω και κλείνω. Θυμάμαι την Αγλαία Κυπουρτζή. Ήταν η γιαγιά ενός συναδέλφου δικηγόρου, κάναμε μαζί σε ένα δικηγορικό γραφείο και μου λέει η γιαγιά μου, είναι Μακεδονομάχος. Δεν κατάλαβα το Μακεδονομάχος. Ναι, βεβαίως, έχει λέει τον αριθμό 27 στο Μητρό του Μακεδονομάχου, η Αγλαία Κυπουρτζή. Και πήγα τρεις μέρες, 1985, πέθανε το 90. Ήταν γεννημένη στα 1890 τόσο. Ο πατέρας είχε πεθάνει, η μάνα της Μακεδονομάχος, η ίδια σύνδεσμος του Μακεδονικού Αγώνα, στο άλογο με το οποίο περνούσε μέσα από τις γραμμές των Βουλγάρων, κρύβανε μέσα στη σέλα, ξύλωνα τη σέλα και βάζανε τα μηνύματα τα οποία μετέφερε στα παλικάρια. Θυμότανε από το Μεγάλο, θυμότανε πως κρύβανε Μακεδονομάχους μέσα στο σπίτι και μάλιστα είχε έτσι σε τραγική στιγμή να δει να καίνε ζωντανή τη μάνα της οι Βούλγαροι κομιτατζίδες μέσα στο σπίτι. Η ίδια γλίτωσε. Μου αφηγήθηκε λοιπόν μια συγκλονιστική ιστορία. Ήταν στο Πισοδέρι. Θα σας την πω ακριβώς όπως μου την είπε. Είχε πάει στο Πισοδέρι εκείνο το βράδυ που ο καπτάν Λάκης, ο Πύριζας, ο Νικόλαος Πύριζας, πρωτοπαλίκαρο του Παύλου Μελά, σταλμένος από το γερμανό καραβαγγέλι, πήγε στο χωριό Στάτιστα, είχε σκοτωθεί ο Παύλος και του παρήγγειλε ο γερμανός καραβαγγέλης να φέρει τη σωρό του Μελά, να την ξεθάψει και να φέρει τη σωρό του Μελά, γιατί οι Τούρκοι είχαν μάθει ότι πέθανε, σκοτώθηκε ένας μεγάλος του αγώνα. Ο Παύλος Μελάς ήταν θρύλος στη Μακεδονία και αν μάθαιναν οι Μακεδόνες ότι έπεσε ο πρώτος του αγώνα, καταλαβαίνετε τι συνέπειες θα είχε αυτό για το ηθικό των μαχωμένων Μακεδόνων, των μαχωμένων Ελλήνων. Έτσι λοιπόν ο Πύρζας πήγε κατ' εντολή του γερμανού καραβαγγέλη, αλλά φτάνοντας στο χωριό Στάτιστα, στο σημερινό Μελά, στα Κορέστια, έφτανε και το τουρκικό απόσπασμα, το οποίο είχε φύγει από το χωριό και ξαναγύρισε να βασανίζει τους κατοίκους για να μαρτυρήσουν πού έχουν θάψει τον νεκρό, αυτόν τον οπλαρχηγό που δεν ήξεραν ποιος είναι.
Ο Πύριζας λοιπόν πήρε την απόφαση να πάρει την κεφαλή του Μέλα, απέκοψε την κεφαλή του ήρωα, γιατί δεν μπορούσε να κάνει την εκταφή όλης της όρου, πήρε την κεφαλή και την έφερε στην Αγία Παρασκευή. Εκεί ο Παπασταύρος ο Τσάμις, ένας άλλος ήρωας του Μακεδονικού Αγώνα, την έθαψε πλάι στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής κάτω από την Αγία Τράπεζα. Μεθά, βεβαίως, η κεφαλή μεταφέρθηκε και σήμερα βρίσκεται μαζί με τη σωρό του Παύλου στους ταξιάρχες στην Καστοριά. Εκεί ξεκουράζει τη δόξα του ο μεγάλος του Μακεδονικού Αγώνα μαζί με τη γυναίκα του στο πλάι, την Αταλία Μέλα. Είναι θαμμένοι και οι δυο εκεί στο παρεκκλήσι. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, που μετεφέρθηκε η κεφαλή του Μέλα, η Αγλαία και η Μπουρτζή ήταν στο πιστολέρι και ζήτησαν από τον Επίτροπο της Εκκλησίας να φέρουν τα κλειδιά της διπλανής εκκλησίας στο παρεκκλήσι για να γίνει η ταφή σε πλήρη μυστικότητα. Η Αγλαία και η Μπουρτζή μου αφηγήθηκε τη σκηνή που είδε μέσα στο σπίτι εκείνο που μετέφερε την κεφαλή. Και ήταν μια συγκλονιστική στιγμή που κι αυτή, σας είπα, δεν είχα το δικαίωμα να την κρατήσω έτσι ακριβώς όπως μου τη μετέφερε στις δικές μου αναμνήσεις. Δεν θα είχε όμως ειλικρινά νόημα ένα τέτοιο βιβλίο αν δεν μπορούσε κανείς να μεταφερθεί μέσα από τον τύπο της εποχής εκείνης στα γεγονότα. Προσπάθησα να συγκεντρώσω περίπου 450 εφημερίδες από την περίοδο εκείνη, κυρίως της ένοπλης φάσης, και είναι συγκλονιστικό, χωρίς μέσα οι δημοσιογράφοι εκείνης εποχής, πώς ακριβώς μετέφεραν τα γεγονότα, πόσο γρήγορα, έγκαιρα, γινόταν μια μάχη και μετά από 2-3 μέρες έβλεπε την περιγραφή της μάχης σε εφημερίδες της Ελεύθερης Ελλάδας, εννοώ σε εφημερίδες των Αθηνών. Σκεφτείτε τώρα, σε μια μαύρη περίοδο, σε μια Μακεδονία που δεν υπήρχε κανένα σύγχρονο μέσο και πώς τα γεγονότα μέσα από τα προξενία έφταναν γρήγορα στην Αθήνα και οι δημοσιογράφοι αποτύπωναν το τι συνέβαινε στη Μακεδονία. Ξέρετε, ο ρόλος του τύπου ήταν σημαντικός. Είχαμε μια φοβισμένη, μια κυβέρνηση με φοβικά σύνδρομα, την κυβέρνηση του Θεοτόκη τότε, που επειδή υπήρξε ο προηγούμενος ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, όπου χάσαμε, ο ατυχής πόλεμος, ο πόλεμος Μελούνας, γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση δεν αποφάσιζε να πάει και να συνδράμει στους παχόμενους Μακεδόνες. Και έτσι λοιπόν έρχονταν Μακεδόνες, έλεγαν τι κάνετε, κάντε κάτι για μας, και δεν γινόταν τίποτα. Αυτός που βοήθησε και συνέβαλε στο να μεταστραφεί η στάση της κυβέρνησης σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ήταν ο τύπος, ο ελληνικός τύπος. Γιατί έγραφαν οι εφημερίδες ότι, αν δείτε μέσα στο βιβλίο, υπάρχουν διάσπαρτα ρεπορτάζ, όπου και να ανοίξετε, θα δείτε ρεπορτάζ, Βούλγαροι κομιτατζίδες κατέσπαξαν 5 ιερείς, 10 προκρήτους και 100 χωρικούς σε χωριά της Δράμας, σε χωριά της Μακεδονίας. Γεμάτες οι εφημερίδες από ρεπορτάζ και άρχισε η κοινή γνώμη πλέον να αναρωτιέται, μα καλά τι κάνουμε, αφήνουμε τα αδέλφια μας, τα σπάζουμε πάνω και δεν τρέχουμε, δεν προστρέχουμε να βοηθήσουμε τους αδερφούς μας Μακεδόνες. Αυτό λοιπόν, αυτή η πίεση από την κοινή γνώμη ήταν που μετέστρεψε τη στάση της φοβικής ως τότε κυβέρνησης, μαζί φυσικά και με τις αναφορές που εφέρναν κάποιοι αξιωματικοί όπως ο Παύλος Μελάς που είχαν πάει για να κατοπτεύσουν στη Μακεδονία. Ο ρόλος λοιπόν του τύπου αλλά και ο τρόπος με τον οποίο σας λέω μεταφέρουν τα γεγονότα είναι εκπληκτικός και μάλιστα είναι πιο εκπληκτικό αν κανείς αντιπαραβάλλει από μνημονεύματα Μακεδονομάχων που γράφουν τις λεπτομέρειες από τις μάχες που έκαναν οι ίδιοι. Ο Ευθυμίος, ο Καούδης, ο Μαζαράκης, τόσοι άλλοι. Και αν δει δίπλα το ρεπορτάζ, προσέξτε, τα απομνημονεύματα γράφτηκαν χρόνια μετά. Τα ρεπορτάζ γράφονταν την εποχή του αγώνα. Εάν δει με πόση λεπτομέρεια και πόση εγκυρότητα μετέφεραν ακριβώς όπως έγιναν τα γεγονότα σε εφημερίδες, στη δημοσιογράφοι και συγκρίνει μετά τα απομνημονεύματα που μετά τον αγώνα γράφηκαν οι πρωταγωνιστές, θα δει ακριβώς πόσο σοβαρή δουλειά έκανε ο τύπος εκείνη την εποχή. Δεν θέλω να σας πω τίποτε άλλο. Θέλω μόνο να πω ότι χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Μακεδόνα πολιτικό, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα τον Καραμαλή. Τον επισκέφθηκα και του λέω, «Πρόεδρε, θέλω να γράψεις ένα πρόλογο στο βιβλίο μου». Μου λέει, «Κώστα, δεν θέλω ως πολιτικός
να γράφω προλόγου σε βιβλία μου, το έχουν ζητήσει πολύ. Του λέω: δεν θέλω να γράψω ως πολιτικός. Είσαι έγκονος Μακεδονομαχό. Παππούς του ήταν ο Γεώργιος Καραμαλής, δάσκαλος από το ΚΙΟΥΠ και επί πρώτης ερών. Και ήταν και αυτός: είσαι έγκονος Μακεδονομάχου, είμαι έγκονος Μακεδονομάχου, είμαστε Μακεδόνες. Σε παρακαλώ σε ένα τέτοιο βιβλίο. Και όταν πήρε το βιβλίο στα χέρια του, μου λέει: Κώστα, με χαρά θα γράψω, γιατί αυτό το βιβλίο είχε κάνει με ιστορία, δεν είχε να κάνει με πολιτική. Τον ευχαριστώ λοιπόν δημόσια. Θέλω να πω ότι κλείνοντας, είχαμε ξεκινήσει μια ωραία προσπάθεια στο Υπουργείο Παιδείας να ξαναγράψουμε τα βιβλία της ιστορίας τότε, για να διαγράψουμε όλα αυτά τα τραγικά, αυτές τις ύβρις, τη σύγχρονη ιστορία περί συνωστισμού στην προκυμαία της Σμύρνης, και ξεκινήσει μια ωραία προσπάθεια. Δυστυχώς αυτή η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε. Είναι χρέος ημών των πολιτευομένων να πιέζουμε να μην δηλητηριάζονται τα Ελληνόπουλα με όλα αυτά που κάποιοι αναθεωρητές θέλουν να ξαναγράψουν. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε καλά. Και κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι το χρέος όλων και κυρίως ημών που ζητούμε την εμπιστοσύνη σας είναι πραγματικά να κρατήσουμε ψηλά κάποιες ημέρες. Τώρα λοιπόν, που και πάλι το ζήτημα των Σκοπίων βρίσκεται σε μια έξαρση, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι η Ελλάδα, όπως ακριβώς σημειώσατε σεβασμιότητα στην επιστολή σας, καταρχήν η Ελλάδα δεν είναι επισπεύδουσα πλευρά. Τα Σκόπια βιάζονται να μπουν στο ΝΑΤΟ, να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως θέλουμε μια ήρεμη γειτονιά, βεβαίως θέλουμε να συμβάλλουμε για να βοηθήσουμε όλους τους γείτονες να βρούνε την πορεία τους και την ευρωπαϊκή τους πορεία και να συμμετάσχουν σε διεθνείς οργανισμούς. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό δεν μπορεί να γίνεται επί ζημία των εθνικών μας συμφερόντων. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνουν και πολλοί ξένοι συνομιλητές μας, οι οποίοι μας λένε: μα καλά, η Ελλάδα, η ισχυρή Ελλάδα, φοβάται τα μικρά Σκόπια. Δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε τα Σκόπια στρατιωτικά, δεν μας απειλούν τα Σκόπια στρατιωτικά. Αυτό όμως το οποίο τους εξηγούμε είναι ότι το όνομα της ονομασίας είναι ουσιαστικά το όνομα το ίδιο, είναι το όχημα του αλυπρωτισμού για τα Σκόπια. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί μιλούν για την ύπαρξη δίθεν μακεδονικής εθνότητας, για την ύπαρξη δίθεν μακεδονικής γλώσσας, και όλο αυτό μπορεί να δυναμητήσει, να είναι μια βραδιφλεγής βόμβα στα θεμέλια της περιοχής μας, που δεν ξέρουμε όχι μόνο τώρα, αλλά και μετά από 10 και μετά από 20 και μετά από 50 χρόνια τι μπορεί να σημάνει αυτό. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι όλη αυτή η συζήτηση για άνω, κάτω, πάνω, δεξιά, αριστερά, βόρεια, νότια Μακεδονία είναι μια συζήτηση που πρέπει να σταματήσει. Γιατί οι Σκοπιανοί χρειάζονται το όνομα όχι μόνο για να μπουν στους διεθνούς οργανισμούς, αλλά όπως σας είπα, κυρίως για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν αυτές τις αλυτρωτικές διαθέσεις τους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά, και πρέπει να καταλάβουμε και πρέπει να στείλουμε αυτό το μήνυμα, το στέλνουμε με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας, και προς τη σημερινή κυβέρνηση που έχει την ευθύνη του χειρισμού της υπόθεσης, ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Ελλάδα να προχωρήσει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και να συζητήσει, όταν ιδίως τώρα βλέπουμε από την άλλη πλευρά τον αλυτρωτισμό να συνεχίζεται και τη σκληρή αυτή στάση να τη συνεχίζουν πέρα από τις δηλώσεις. Γιατί πέρα από το γεγονός ότι άλλαξαν το όνομα στο αεροδρόμιο τους και άλλαξαν και μία οδό, την έκαναν οδό Φιλίας, όλα τα υπόλοιπα παραμένουν εδώ. Και όπως σας είπα, ότι στα οικονομικά ζητήματα θα παλέψουμε και θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο το σημερινό που έχει πολτοποιήσει τις ζωές όλων μας. Στα εθνικά θέματα όμως, ό,τι κάνουμε, δεν το κάνουμε μόνο και μπορεί να ζημιώσουμε τις ζωές τις δικές μας. Το χειρότερο είναι ότι θα υποθηκεύσουμε το μέλλον των επόμενων γενεών. Και αυτό δεν έχει δικαίωμα κανένας να το κάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.